Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα τηλεοπτικά κανάλια, γιατί είναι ένα καυτό καλοκαίρι για την ελληνική τηλεόραση. Γίνονται οι νέοι σχηματισμοί, έχουμε μετακινήσεις παρουσιαστών. Γίνεται ένα μπάχαλο, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν. Να πούμε ότι οι τηλεοπτικές παραγωγές φέτος είναι πολύ πιο χαμηλού μπάτζετ. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται αυτή τη στιγμή, καταρχάς στο Μέγκα και τη Face Κορδά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Face Κορδά. Από ώρα σε ώρα υπάρχει και η επίθεση, αναμένεται να γίνει και επίσημη ανακοίνωση ότι μετακινείται στο Μέγα, καθώς χθες έληξε και το συμβόλαιό της με το Sky. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έχει κλειδώσει να είναι μαζί της στο πάνελ. Η Νάνση Νικολαίδη θα είναι μαζί της. Η Φελίσια Τσαλαπάτη, η οποία είχε μια πρόταση, δεν θα ακολουθήσει, δεν θα πάει με την Face Κορδά. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι τι θα γίνει τελικά με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος έχει κλειδώσει και τη συμμετοχή του στο Σαββατοκύριακο στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, αλλά από ό,τι φαίνεται θα βρίσκεται, αν όχι κάθε μέρα, αρκετές μέρες την εβδομάδα, η πληροφορία στην Face Κορδά. Ναι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα βρίσκεται στη Σκορδά, θα κάνει διάλειμμα την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, μία από τις δύο μέρες μάλλον θα είναι στο Τσουρό. Ναι, κάπως έτσι θα πάει το όλο θέμα. Έτσι φαίνεται να προχωράει η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ κοντά και ο Ανδρέας Μικρούτσικος να δώσει τα χέρια με την Face Κορδά. Τώρα πάμε να δούμε. Το λες τελείω για την εταιρεία παραγωγής πάλι. Τελείω δεν λέμε τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Πού έμπλεξες, Φέη μου! Πού έμπλεξες! Τι σε περιμένει με τον Μικρούτσικο! Άμυρο καλό παιδί! Τι σε περιμένει! Θα σου κάνει τη ζωή κόλαση στο Μέγκα. Μπορεί να πάνε και καλά, κανείς δεν ξέρει. Πότε πάνε καλά. Μπορεί, λέω. Εδώ ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα πάει καλά με τον Ιωάννη. Η αλήθεια είναι ότι θα πήγε καλά και με την Κατερίνα Καινούρη. Με τον εαυτό του δεν τα πάει καλά. Για τη Σκορδά θα πάει καλά. Μετά έχουμε άλλες τώρα ανακατατάξεις και μιλάμε για την Ναταλία Γερμανού. Η οποία πάμε θα συνεχίσει, Ναταλία Γερμανού να βλέπουμε. Θα τώρα συνεχίσει κανονικά λοιπόν για 7η σεζόν στον Α, στο καλύτερα δεν γίνεται. Είχαμε ήδη κάποιες αποχωρήσεις και είναι γνωστό αυτό, όπως είναι ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Εμπελίνα Νικόλιζα. Κάποιοι βέβαια παραμένουν από τους παλιούς συνεργάτες της και θα συνεχίσουν κανονικά. Το θέμα τώρα είναι κάποιοι από αυτούς που φύγανε από την Ναταλία Γερμανού θα πάνε τώρα στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα, του Σαββατοκύριακο στον Αντένα, ο οποίος ήταν να συμπαρουσιάσει με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος τελευταία στιγμή έκανε πίσω και αποφάσισε να μείνει στο πάνελ της Face Κορδά. Οπότε έχουμε τώρα το Θανάση Πάτρα μόνο του και μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι ο Δημήτρης Πανόπουλος θα αναλάβει τα χρέη συμπαρουσιαστή που έφυγε από την Ιταλία Γερμανού. Και η Εβελίνα Νικόλιζα στην ομάδα που έφυγε από την Ιταλία στη Γερμανού. Ένα γλυκό κορίτσι, ένα καλό παιδί, η οποία πραγματικά έχει να δώσει πολλά στην τηλεόραση. Αλλά το θέμα εδώ πέρα είναι ότι πάνε πάλι με πολύ λίγα μέσα ο Αντένα να βγάλει επίσης μία εκπομπή. Και εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον Αντένα. Γιατί προσπαθούν να βγάλουν προγράμματα χωρίς να πέσουν χρήματα. Χωρίς χρήματα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι. Δεν θα υπάρχουν ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσουν να βγάλουν τις εκπομπές του ανταγωνισμού. Και εκεί είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εκπομπάρχες. Προβλήματα θα υπάρχουν. Άρα, αυτά ακούγεται για το Σαββατοκύριακο στον Αντένα. Ναι, και ειδικά όσον αφορά την εκπομπή του Σαββατοκύριακου, το έχει επιβεβαιώσει αμέσως πλήρης αυγός και ο Θανάσης Πάτρας, αφού φαίνεται ότι στο Instagram έχει και πολλές συνομιλίες και με τον κύριο Πανόπουλο και με την Εβελίνα Νικόλιζα. Πάντως, η Εβελίνα Νικόλιζα, ξαναλέω, ένα γλυκό, χαρισματικό παιδί και μπράβο.